Μην δεις συγχαρητήρια. Η εξέλιξη του πρώτου σετ και το γεγονός ότι βρεθήκατε πίσω με σετ μπολ για τον άθλο και το πήρατε ήταν ένα από τα κλειδιά για να πάει καλύτερα συνέχεια στο παιχνίδι σας. Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Όντως, ήταν ένα δύσκολο πρώτο σετ. Ξέραμε ότι θα έρθουμε εδώ και ο άθλος θέλει να μας πιέσει. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται να είναι πιο δυνατές γιατί θέλουν να μαζέψουν βαθμούς. Εμείς θεωρητικά κάναμε ένα μέτριο πρώτο γύρο και είχαμε στόχο το τρίποντο. Ήρθε για την ομάδα μου. Κομβικό ήταν πολύ το πρώτο σετ, όπου νομίζω ήμασταν 5-6 πόντους πίσω και καταφέραμε και το αντιστρέψαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα μας γιατί χτίζουμε έτσι χαρακτήρα, αποκτάμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να το κρατήσουμε και στα επόμενα μάτς. Νέα πρόσωπα για τον Φίνικα με την αρχή του δευτέρου γύρου, προπονητής, προσθήκες παικτών. Τι διαφορετικό μπορεί να περιμένει ο κόσμος της Σύρου? Έγιναν κάποιες προσθήκες. Ήρθαν δύο παιδιά, ο ένας ξένος, ο Μανού, και το παλαιολόγος, ο δεύτερος διαγώνιος, ο κεντρικός και διαγώνιος, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και στην προπόνηση αλλά και όποτε χρειαστεί, εννοείται, στους αγώνες. Ο προπονητής, ο κύριος Σένισιτς, που ήρθε, είναι μια εβδομάδα στη Σύρο, δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλές προπονήσεις, δεν προλάβαμε, αλλά θέλει να μας περάσει κάποια δικά του πράγματα στη φιλοσοφία του παιχνιδιού μας. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά και πιστεύω αγώνα με το αγώνα θα είμαστε καλύτεροι για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Δημήτρη, θα ήθελα και ένα σχόλιο για την Ορεστιάδα. Η πόλη του Βόρειου Εύρου, η πόλη σου επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ με τον άθλο. Έτσι, ένα σχόλιο γι' αυτό. Προσωπικά στάθηκα τυχερός, κληρωθήκαμε και στο League Cup με τον άθλο, οπότε έχουμε παίξει ήδη εδώ μια φορά. Είναι η δεύτερη σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μια ομάδα από την πόλη εκπροσωπεί το ελληνικό βόλεϊ στην Α1 και πάλι. Χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά, που βλέπω οικεία πρόσωπα στις κερκίδες και έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του άθλου και βλέπω ότι γεμίζουν το κλειστό Νίκο Σαμαράς. Είναι μεγάλη τιμή αυτό για τον Εύρο και μεγάλη χαρά για όλους μας που ασχολούμαστε με το βόλεϊ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.